Έχουμε να πούμε δύο πράγματα για την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο στην παραμονή της 25 Μαρτίου, 24 του μηνός, και εμβληματική και η μέρα και η εκδήλωση. Έχει μέσα έργα του Απόστολου Καλάρα που είναι αφιερωμένα στη Μικρά Ασία και το Βυζαντινό Εσπερινό. Βέβαια θα έχει και άλλα τραγούδια μέσα. Βασικός ερμηνευτής είναι ο Παντελής Θαλασσινός. Τραγουδούν όμως κι άλλοι, δικά μας παιδιά εδώ, Καλαγιά, η Μαρία Καλαγιά, ο Πέτρος Οντζιώτης, τον οποίο για να το πω κάτι και για αυτόν, από τη λυρική σκηνή μου είχαν ζητήσει να τον βάλω για να τραγουδήσει σε κάποιες εκδηλώσεις, ειδικά γιατί έχει λέει εξαιρετική φωνή. Και είναι και μαθητής της Μαρίας. Γι' αυτό είπα πρώτα τη δασκάλα και μετά το παιδί. Έτσι. Μουσική είναι οι γνωστοί Χιώτες εδώ. Θα τους αναφέρω μετά εγώ. Θα τους αναφέρει ο δάσκαλος. Λοιπόν, συμμετέχει η χοροδία της Χίου. Η παράσταση Μικρά Ασία ξεκίνησε από το Οδείο Αιγαίας. Φτιάχτηκε, είναι μια συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας καθηγητών του Οδείου, όχι όλων, είμαστε πολλοί, αλλά μιας ομάδας καθηγητών, που το θεώρησαν σαν φόρο τιμής στους προγόνους μας και στους παππούδες μας, να φτιάξουμε μια παράσταση πέρσι για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής. Σκεπτόμενοι, είδαμε ότι θα μπορούσαμε να αναφερθούμε μουσικά, γιατί μέσω της μουσικής εμείς μιλάμε, σε δύο διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας, που με την υπογραφή του Απόστολου Καλδάρα ηχογραφήθηκαν το 1972-1973 για τα τότε 50 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής. Είναι η Μικρά Ασία και ο Βυζαντινός Εσπερινός. Θα πω δύο λόγια για αυτά τα έργα λίγο αργότερα. Η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε, θα έλεγα, στο Οδείο μας, στην αίθουσα εκδηλώσεων, πέρσι δύο φορές και μία φορά στις Συνούσες. Στο Οδείο ήρθε μας έκανε την τιμή και ήρθε ο Δήμαρχος Χίου, ο κύριος Κάρματζης, και παρακολούθησε την παράσταση, του άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισε και μας είπε ότι θέλω να βγει στο Ομήριο. Έκανε λοιπόν το λόγο του πράξη και παρουσιάστηκε αυτή η παράσταση που σας πληροφορώ δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Έχει τεράστια τεχνικά και οικονομικά θέματα τα οποία έπρεπε να λυθούν. Τα λύσαμε με καλή πίστη και με τη βοήθεια βέβαια του πολιτιστικού φορέα του Δήμου. Και η παράσταση αυτή ανεβαίνει. Ανεβαίνει όχι όπως ανέβηκε στο Οδείο, αλλά πιο εμπλουτισμένη, με την συμμετοχή του Παντελή Θαλασσινού, που είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος Χιώτης, ο οποίος πάντα βοηθάει τη Χίο και ειδικά το Οδείο μας, και φυσικά με την συμμετοχή της ιστορικής χοροδίας Χίου. Τη θεωρώ ιστορική, γιατί μετά από 40 και χρόνια παρουσίας, είναι κάτι σημαντικό για τη Χίο πολιτιστικά. Τα δύο έργα που σας είπα ότι θα αναφερθώ, που θα παίξουμε, είναι ο Βυζαντινός Εσπερινός και η Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία είναι σε στίχους του Πυθαγόρα, του μεγάλου αυτού στιχουργού και ποιητή, και ο Βυζαντινός Εσπερινός είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η πρώτη, όπως προανέφερα, ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια τότε της Μικράς Ασίας. Είχε μια τεράστια επιτυχία, γιατί δείχνει πόσο διψασμένος ήταν ο κόσμος και ειδικά οι πρόσφυγες για τέτοια μουσική, για τέτοια τραγούδια. Είναι ένα υπόδειγμα μουσικής και ένα υπόδειγμα ενορχήστρωσης αυτός ο δίσκος. Θα έλεγα ότι είναι και πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο το πώς κατάφεραν αυτοί οι δημιουργοί και χώρεσαν μέσα στα μικρά πλαίσια ενός δίσκου όλη αυτήν την ιστορία του ελληνισμού. Δηλαδή την ζωή της Μικράς Ασίας πριν, έτσι, την καταστροφή που ήταν το πιο σημαντικό και η πιο μεγάλη συμφορά που βρήκε τον ελληνισμό μας, την προσφυγιά, την μετέπειτα, αλλά και μετά αφήνει και ένα παραθυράκι περιθώριο για το πώς μπορεί να γίνουν, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Έτσι. Και πιέσει από το Τάσιμο που λέει το αδέρφη και καρντάσιμο. Ο δεύτερος δίσκος, η Βυζαντινός Εσπερινός, είναι πιο μουσικός ο δεύτερος δίσκος. Είναι σε στίχους, όπως είπα, του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και τι έχει κάνει ο συνθέτης, εκεί πέρα δίνει μαθήματα ενορχήστρωσης και μαθήματα σύνθεσης. Πραγματικά δηλαδή, γιατί έχει πάρει το Βυζαντινό οχτάηχο, έχει φτιάξει 12 τραγούδια, το καθένα διαφορετικό ρυθμό και το καθένα διαφορετικό δρόμος, όποιος ξέρει βυζαντινή μουσική θα καταλάβει, διαφορετική κλίμακα να το πω έτσι, και έχει φτιάξει αυτά τα τραγούδια τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού
στην ελληνική δισκογραφία μαζεμένη όλη αυτή η λαϊκή μας δρόμη, γιατί δεν χρησιμοποίησε βέβαια τους Βυζαντινούς, αλλά με λαϊκό ύφος, να μην δώσει εκκλησιαστικό ύφος στα τραγούδια. Νομίζω ότι είπα πολλά για το θέμα αυτό. Θα ακούσετε την παράστασή μας στο Ομίριο. Προετοιμαζόμαστε για αυτήν πολλούς μήνες, πολύ καιρό, έτσι, και θα σας πω και τους συντελεστές. Εννοείται ότι είναι ο Παντελής Θαλασσινός, η Μαρία Ικαλαγκιά και ο Πέτρος Ζιώτης στην ερμηνεία των τραγουδιών. Και από μουσικούς, ξεκινάω από το μπουζούκι που είναι ο Γιώργος ο Φαραντάκης. Στη βιόλα είναι ο Φώτης ο Πέζος. Στο βιολί το πρώτο ο Αντώνης Δουλιδάκης. Στο δεύτερο ο Αλέξανδρος Μισετζής, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μαθητής της, όλοι οι άλλοι είναι καθηγητές. Στο φλάουτο η Βασιλική Λιμπέρη, στα keyboards παίζει και η Μαρία Καλαγκιά, drums και κρουστά θα παίξει ο Σοκράτης Γανιάρης, κόντρα μπάσο ο Θέμης Αλασίδης, εγώ είμαι στο ακορντεόν και στο πιάνο και την ενορχήστρωση, και φυσικά συμμετέχει η χοροδία Χίου υπό τη διεύθυνση της Φέδρας Γιαννέλου, που είναι μια εξαιρετική μουσικός και είμαι τιμή μου που συνεργάζομαι μαζί της. Στην ηχοληψία θα είναι ο Γιώργος Καριώτης και ο Ευτύχης Γιαννακούρας, στους φωτισμούς είναι ο Θόδωρος Αργυρούδης και στη σκηνοθεσία είναι η Νίτσα Κλούβα. Επίσης, στην αφήγηση, στην επιμέλεια οπτικού υλικού και στα κείμενα είναι η φιλόλογός μας, η Κωνσταντίνα Ινοφωτίστου. Η ηχητική κάλυψη μας έχει αναλάβει ο Σαράντος Κωσίδης με η Diamond Production. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό. Σας είπα προηγουμένως ότι η παράσταση αυτή είναι συλλογική. Και ένας από τους βασικούς συντελεστές της παράστασης αυτής ήταν ένας συνάδελφός μας, καθηγητής του ΟΔΙΟΥ, μουσικός, πολύ γνωστός στοιχείο, ο Μιχάλης Οβούκουνας. Ο Μιχάλης Οβούκουνας δυστυχώς έφυγε από κοντά μας προ 20 μέρες, 30 μέρες, και άφησε ένα μεγάλο και δυσαλαπλήρωτο κενό πίσω του, και στη μουσική αλλά και προσωπικά εμένα σαν φίλο. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτήν την παράσταση στη μνήμη του. Γιατί ήθελε τόσο πολύ να παίξει σε αυτήν την... Είχαμε ήδη ξεκινήσει τις πρόβες μας μαζί, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα μας προλαβαίνουν. Να πω κλείνοντας ότι, όπως είπα, την παράσταση την έχει αναλάβει, την έχει οργανώσει και την έχει φτιάξει το Δύο Αιγαίας, που είναι ένα μουσικό ίδρυμα, το οποίο εδώ και 38 χρόνια δουλεύει και φτιάχνει πολιτισμό, γιατί ένα ΟΔΙΟ δεν μένει μόνο στα μαθήματα της μουσικής. Έτσι, ένα ΟΔΙΟ που σέβεται το όνομά του πρέπει να παράγει πολιτισμό. Και εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να παράγουμε πολιτισμό. Και αυτό κάνουμε. Λοιπόν, η συνεργασία μας με την χοροδία είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Είναι ένας σταθμός στο ΟΔΙΟ, γιατί πρώτη φορά συνεργάζεται το ΟΔΙΟ. Εγώ έχω συνεργαστεί αρκετές φορές με τη χοροδία, αλλά πρώτη φορά το ΟΔΙΟ μας συνεργάζεται αυτούσιο με την χοροδία της Χίου. Και το θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό. Αφήνω το λόγο στους εκπρόσωπους της χοροδίας, στον κύριο Βίκτορα και στον κύριο Αλέκο Τέτερη, να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Να προσθέσω κάτι μόνο. Αυτά τα τραγούδια τα τραγουδούσαμε κάποτε, όχι όλα, στις Μπουάτ. Μιλάω για την εποχή που βγήκαν. 72, 73, 74, τα τραγουδούσαμε στις Μπουάτ. Δύο λόγια για τη χοροδία Χίου θα πούμε εμείς. Και παράλληλα για τη συνεργασία για την εκδήλωση. Η χοροδία Χίου ζει 41 χρόνια από την ίδρυσή της, ενεργεί στα μουσικά δρόμενα της Χίου, με συναυλίες εντός του νησιού, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, ακόμα και στο εξωτερικό. Μας ζήτησε το ΟΔΙΟ Αιγαίας να συνεργαστούμε για αυτή την εκδήλωση. Πρόθυμα θα συνεργαστούμε με 30 περίπου άτομα και πιστοί πάντοτε στη μουσική θα προσφέρουμε όσο μπορούμε. Είναι μεγάλη μας τιμή που θα πούμε αυτά τα τραγούδια, γιατί προσωπικά τα κομμάτια θα τα ξέρω, τα τραγουδάμε από παιδιά, μας έχουν αγγίξει χωρίς να έχουμε καμία προσωπική έτσι, οικογένεια, με τη μικρασία, μας άγγιξαν, τα αγαπήσαμε πάρα πολύ και είναι μεγάλη τιμή να τα πει και η χοροδία σε συνεργασία με το ΟΔΙΟ Υγείας για πρώτη φορά. Με τον Γιώργο έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Και είναι και ακόμα μεγάλη μας τιμή που θα είναι και ο Παντελής, ο Θαλασσινός, που είναι ένας από τους... πρώτα είναι πολύ καλός φίλος, πολύ καλός άνθρωπος. Έχει τιμή στοιχείο
πάρα πολύ. Έχει προβάλει τυχείο, έχει πάρει πάντα μουσικούς σιώτες, πάντα. Κάνανε πολύ ωραίες συνεργασίες με τον Γιώργο, τον Μιζετζή, που οπωσδήποτε θα είναι αξέχαστες, αν θυμάστε παλιά τι είχε γίνει. Και θεωρούμε μεγάλη χαρά να έχουμε αυτή τη συμμετοχή που νομίζω θα αγγίξει πάρα πολύ το χιώτικο κοινό και γενικά θα αγαπηθεί πολύ σαν κίνηση.